Ομήρου Ιλιάδα, ραψοδία Χ. Έτσι φευγάτι αυτοί ως λαφόπουλα στο κάστρο μέσα τώρα τον ίδρο του στεγνώναν και έπιναν νερό να ξεδιψάσουν στα όρια μπροστήθια πάνω γέρνοντας. Κι οι Δαναοί ακουμπώντας στους ώμους τα σκοτάρια εζήγωναν κοντά στο καστροτύχη. Όμως τον Έκτορα τον γάρφωσε το μαύρο ριζικό του να μείνει εκεί, στην τρία κατάμπροστα στο ζερβοπόρτι δίπλα. Και στου Πηλέα το γιο γυρίζοντας φωνάζει τότε ο Φίβος. «Γε του Πηλέα, γιατί με γρήγορα με κυνηγάς ποδάρια, θνητός εσύ Θεόν αθάνατο. Δεν τόνιωσες ακόμα πως είμαι εγώ Θεός, μονάπαυτα ξοπίσω μου φρενιάζεις. Τους Τρώες να πολεμάς δεν γνιάζεσαι, πως τώρα κυνηγούσες και πια τρυπόξαν μες στο κάστρο τους, μόν ξεστρατίζεις δόθε. Να με σκοτώσεις δεν το δίνεσαι, τι εγώ θνητός δεν είμαι». Τότε ο Αχιλλέας ο φτεροπόδαρος του κάνει μανιασμένος. «Μ' έχεις πλανέψει, μακροδόξαρε, στην κακοσύνη ο πρώτος απ' τους θεούς, που εσύ με αλάργεψες απ' το τυχή, τι Ιδάλος κι άλλοι πολλοί τυχοί θα δάγκωναν μέσα στην Δρία πριν φτάσουν. Δόξα τρανή να χάσω μ' έκανες και γλίτωσες κι εκείνους, εύκολα δά, τι δε φοβήθηκες το εκδικαιωμό μου πίσω. Φτάνει μονάχα να είχα δύναμη και θα σε εκδικαιωνόμουν». Είπε, και αυτής με γάβραν έπαρση γυρνάει κατά το κάστρο ορμή γιωμάτος, όμοιος με άλογο που στους αγώνες τρέχει και σέρνει ακούραστο το αμάξι του τον κάμπο δρασκελώντας. Όμοια γοργά και εκείνου εδούλευαν και γόνατα και πόδια. Κι όπως τον κάμπο μέσα εχύμιζε το μάτι πρώτα απ' όλους του γεροπρία μου τον αντίκρισε να λάμπει σαν το αστέρι που αργά το καλοκαίρι ασκώνεται και στην καρδιά της νύχτας μέσα από τα πλήθια τάστρα η λάμψη του Περίσσια ξεχωρίζει. Το λένε και σκυλί του Ορίωνα και πάνω απ' όλα τα άλλα λαμποκοπάει ψηλά. Μα είναι άσχημο σημάδι ως ξεπροβάλλει τη φέρνει αλήθεια στους κακόμοιρους θνητούς Περίσσιες θέρμες. Όμοια ο χαρκός και εκείνου ως έτρεχε λαμπύριζε στα στήθη. Σε θρήνο τότε ο γέρος ξέσπασε και ασκώνοντας τα χέρια την κεφαλή χτυπούσε και έσκουζε το γιο παρακαλώντας με κλάματα. Μα εκείνο στέκοντας ορθώς μπροστά από τις πόρτες με του Πηλέα το γιο λαχτάριζε να χτυπηθεί μονάχα. Απλώνοντας τα χέρια ο γέροντας παραχτικά του κράζει. «Στον άνδρα αντίκρετού τον Έκτορα μη στέκεις καλογέ μου, μακριά απ' τους άλλους ολομόναχος και γοργό θανατήσεις απ' του Πηλέα το γιο, τη δύναμη Περίσσια απ' όλους έχει ο σκύλος. Τόση αγάπη αθάνατη να τούχαν όσοι νιώθω γι' αυτόν εγώ, θα τον εξέσχιζαν γοργά σκυλιά και αγιούπες στο χώμα ξαπλωτό. Να λάφρωνε για μένα η πίκρα η τόση που πλήθιους γιους αρχοντογέννητους μου έχει παρμένα ως τώρα, σκοτωνώντας τους για πουλώντας τους σε μακρινά ακρογιάλια. Και ακόμα τώρα τον Πολύδωρο και τον Λυκάο να ψάχνω και δεν τους βρίσκω, εδώ που κλείστηκαν οι Τρώες στο κάστρο μέσα, οι Λαοθώοι που μου τους γέννησεν αρχόντις απ' τις πρώτες. Μ' αν ζουν ακόμα μέσα στα αργή την καλημέρια, με χρυσάφι και με χαλκό θα τους λυτρώναμε, τι είναι πολύ το βιός μας. Πρίκα τρανή στην κόρη του έδωκε και ο ξακουσμένος Άλτης. Μ' αν σκοτωθήκαν πια και βρίσκονται στον κάτω κόσμο τώρα, καημός εμάς που τους γεννήσαμε, τη μάνα τους και μένα. Όμως ο κόσμος ο αποδέλυπος δεν θα πονέσει τόσο, φτάνει μονάχα εσύ να γλίτωνες από του Αχιλλέα τα χέρια. Μονέ μπαγέ μου μέσα στο κάστρο μας και γλίτωσέ μας όλους, τους Τρώες μαζί και τις γυναίκες τους. Στον Αχιλλέα μη δώσεις δόξα τρανή και εσύ πεθαίνοντας ταξιδευτείς στον Άδη. Εμένα καν τον κακορίζικο που ακόμα ζω σπλαχνί σου, που μέσα στα βαθιά γεράματα του χρόνου γιος μου γράφει άραχλα τέλη, πλήθεια ο δύστυχος σα δω κάποιο πρώτα, τους γιους να μου σκοτώνουν, σκλάβες τους τις κόρες να μου σέρνουν και να κουρσεύουν το παλάτι μου. Να σφεντονίζουν κάτω στο χώμα τα παιδιά τα ανήλικα μέσα στη σφαγή την άγρια και να τραβούν με διά στις νύφες μου μετάνομα τους χέρια. Στερνώ και μένα μπρος στην ξόπορτα θα με τραβολογήσουν. Όμως για να με φαν η σκύλη μου, σύντας με κρούσει κάποιος με το σπαθί για το κοντάρι του και τη ζωή μου πάρει. Αυτοί που τάιζα στο τραπέζι μου να μου φυλάν τις πόρτες. Και αφού ρουφήξουν πια το γέμα μου με φρενιασμένα σπλάχνα, θα ξαπλωθούν μπροστά στην ξόπορτα. Στο νιό ταιριάζουν όλα που ο κοφτερός χαλκός τον σπάραξε με στη σφαγή και πέφτει, και ό,τι κι αν δείξει είναι όλα του όμορφα κι ας είναι σκοτωμένος. Μα ενού γερόν του που σκοτώθηκε η σκύλη σαν ντροπιάζουν την άσπρη κεφαλή του, τα άσπρα του τα γένια, τα χαμνά του. Χειρότερο κακό δεν βρίσκεται για τους θνητούς τους έρμους. Έτσι μιλούσε τότε ο γέροντας, τα κάτασπρα μαλλιά του σύρωμαδώντας, όμως του Έκτορα δεν άλλαζε τη γνώμη. Και αντίκρε δέρνονταν η μάνα του, πνιγμένη μες στο θρήνο, και ανοίγοντας τον κόρφο εσήκωσε το στήθος της μετάλλο και μες στα κλάματα ανεμάρπαστα του συντυχαίνει λόγια. «Έκτορα γέ μου,
αυτά σεβάσουτα. Σπλαχνίσου εμέ την ίδια. Κάποτε αμβίζαξες τα στήθη μου και ξέχασες τον πόνο. Βάλτα στο νου σου τούτα, αγόρι μου, και τον οχτρό πολέμα μέσα από το κάστρο μας. Μη στέχεσαι στήθος με στήθος μπρος του. Δίχως καρδιά είσαι, και αν σε σκότωνεν αυτός στο στρώμα πάνω, δεν θα μπορούσα εγώ που σε έκανα να σε θρηνήσω, μήτε η ακριβαγόρα στη γυναίκα σου, βλαστάρι μου. Μακριά μας τα αργήτικα καράβια, οι γρήγοροι θα σε σπαράξουν σκύλι. Αυτά και οι δυο μεθρήνους φώναζαν τον ακριβό το γιο τους παρακαλώντας, όμως του Έκτορα δεν άλλαζαν τη γνώμη, μομπρόσμενε το σαραντάπιχο τον Αχιλλέα που ερχόταν. Πώς φίδι του βουνού στην τρύπα του παραμονεύει κάποιον, φαρμακερά βοτάνια οσγεύτηκε κι όλο χολή φρενιάζει κι άγριες ματιές πετάει στην τρύπα του κουλουριαστό τρογύρα. Με ίδια αγριεμένη λύσα κι ο Έκτορας το αστραφτερό σκουτάρι σε μια γωνιά του πύργου εστήλωσε χωρίς να κάμει πίσω. Βόγγιξε τότε και στην πέρφανη γυρνά και λέει ψυχή του. Αλλή μου, τώρα εγώ αν διαβαίνοντας τις πόρτες μπω στο κάστρο, ο πρώτος, το ξέρω, ο Πολυδάμαντας θα βγει να με ντροπιάσει που μου δίνε βουλή στο κάστρο μας τους Τρώες να φέρω μέσα ψες βράδυ που ο Αχιλλέας ασκώθηκε για την κακιά μας μοίρα. Μα δεν τον άκουσα και θα ήμασταν πολύ πιο κερδεμένοι. Τώρα που τόσο ασκέρια χάλασα με φταίξιμο δικό μου, μπροστά στους Τρώες αλήθεια ντρέπουμε και στις μακρομαντούσες Τροαδίτισσες, κανένας κάποτε μην μπει αχαμνότερός μου. Ο Έκτορας χάλασε το ασκέρι μας με την ξεθαρεσιά του. Αυτά θα πούν. Πολύ καλύτερο για μένα θα ήταν τότε για να σκοτώσω ομπρός του βγαίνοντας τον Αχιλλέα πριν γύρω, για και να πέσω από τα χέρια του σαν άντρας μπρος στο κάστρο. Αν βάλε το σκουτάρι απίθωνα το αφαλωτό στο χώμα και το βαρύ μου κράνος και έγερνα στο τείχος το κοντάρι, γιατός μου επήγαινα τον άψεγο τον Αχιλλέα να σμίξω και την Ελένη πίσω τούταζα κι όλο το βιός μαζί της, που μες στα βαθουλά καράβια του φόρτος ο Πάρης τότε και έφερε εδώ στην Τρία, της έκτρας μας η αρχή που εστάθη πρώτη, πίσω στους γιους του Ατρέα να τα δίνα, και ακόμα εμείς και οι αργίτες τους θησαυρούς να μοιραζόμαστε που κλεί το κάστρο εντός του, κι όρκο τους Τρώες να πάρουν έβαζα με τους πρωτογερόντους, να μοιραστούν στα δυο και τίποτα μα θες να μην τους κρύψουν, από σα πλούτη τόριο κάστρο μας φυλάγει εντός του ακόμα. Όμως γιατί η καρδιά μου κάθεται και τα αναδεύει ετούτα. Εγώ μην πάω παρακαλώντας τον, κι αυτός πλαχνιά δεν νιώσει κι ουδέ με σεβαστεί. Ξαρμάτω το μονάχα με ξεκάνει σαν μια γυναίκα, όπως θα βρίσκομαι με δίχως τα άρματά μου. Καιρός δεν είναι πια να στήσουμε γλυκό κουβεντολόγι, λόγια του ανέμου ως ένας άγουρος που σμίξει με κοπέλα, ως μια κοπέλα και ένας άγουρος που γλυκό κουβεντιάζουν. Κάλιο θαρώ μιαν ώρα αρχίτερα να πιάσουμε το απάλε, σε ποιον να ειδούμε ο αφέντης του Όλυμπου τη νίκη θα χαρίσει. Τέτοια λογιάζοντας τον πρόσμενε, ήρθε ο Αχιλλέας σημά του κρανοσύστης, πολεμόχαρος θαρής πως ήταν Άρης, το πιλιορίτικο το φράξο του το τρομερό κουνώντας στον ώμο το δεξιό. Και ο μπρούτζος του στραφτάλιζε τρογύρα σαν τη φωτιά που λαμπαδιάζεται για ως ήλιος που προβέλνει. Τον είδε ο Έκτορας και τρόμαξε. Δε βάστηξε να μείνει και αφήνοντας τις πόρτες πίσω του πήρε γοργά να τρέχει. Τότε ο Αχιλλέας χυμάει ξοπίσω του με φτερωμένα πόδια καθώς γεράκι απ' τα πετούμενα το πιο γοργό που πέφτει σε περιστέρα πάνω λότρεμη πά στα βουνά με φόρα και ως φεύγει αυτή μπροστά στρινιάζοντας την πέρνη του κυνήγου χυμώντας κάθε τόσο πίσω της στα νύχια του ως να πέσει. Όμοια κι αυτός λυσώντας χύνονταν στον Έκτορα και εκείνος κάτω από τον δρόμο το τείχος έφευγε με γρήγορα ποδάρια. Τη βίγλα και την ανεμόδαρτη αγριοσικιά περάσαν και όξω από τα τείχη πέρα ερήχτηκαν στη δημοσιά και τρέχαν. Να κι ανεβάλουσε οι γάργαρες, από που ξεπετιούνται του γοργοστρόβιλου του σκάμαντρου τα δυο τα κεφαλάρια. Σύχλιο νερό αναβρίζει τόνα τους και αχνούς ολόγυρά του πετά από μέσα του, λες κι άναψε φωτιά καπνούς γιωμάτι. Το άλλο αναβρίζει συγκαλόκερα νερά σαν το χαλάζι, για σαν τον πάγο που κρουστάλιασε, για σαν το κρύο το χιόνι. Ήταν εκεί και γούρνες δίπλα τους για πλισταριά, μεγάλες, πανόργιες, πέτρινες, όπου φέρναν τα λιόκαλα σκουτιά τους, τον τρών τα τέρια και οι πεντάμορφες κοπέλες τους και πλέναν, στα χρόνια της ειρήνης, άλλοτε, πριν οι Αχαιοί προβάλλουν. Κι ήθε περάσαν, ο ένας φεύγοντας και κυνηγώντας ο άλλος, τρανός όπου φεύγε, τρανότερος ξοπίσω κυνηγάρης, τρεχάτη. Για σφαχτό δεν πάλευαν και για βοδιού το μάρι που παίρνουν όσοι παραβγαίνοντας κερδίζουν στους αγώνες. Για τη ζωή εδρομούσαν του Έκτορα του αλογατάρι τώρα. Πως στους αγώνες σύντας πέθανε κάποιος τρανός, με διάση τάτια δρομίζουν τα μονόνυχα τρογύρα από τα σημάδια, να πάρει όποιος νικήσει δώρο του για σκλάβα για τρυπόδι. Όμοια και εκείνοι τρεις γυρόφεραν φορές το καστροτύχι του Πρίαμου τρέχοντας.
Και οι αθάνατοι τους αγναντεύαν όλοι. Πρώτος μιλούσε τον αθάνατον και τον θνητόν ο Κύρης. «Όχου μου, αλήθεια πολύ αγάπη το θνητό στο τείχος γύρα θωρώ να κυνηγούν και μέσα μου τον κλαίει πικρά η καρδιά μου τον Έκτορα που τόσα μου κάψε μεριά βοδιών ως τώρα στα κρόβουνα της πολυφάραγγης της Ίδας πότε πάλε ψηλά στο κάστρο. Τώρα ιδέστε τον, τον κυνηγάει με πόδι, χοργό, αχιλέα στην πόλη ολόγυρα του Πρίαμου να τον φτάσει. Ομπρός λοιπόν, θεοί, ζυγιάστε το, καλολογιάσετε το. Θα τον γλιτώσουμε από το θάνατο για απ' του αχιλέα τα χέρια να πέσει πια θα τον αφήσουμε με όση ανδριά κι αν έχει». Τότε η Αθηνά η θεά η λαυκόματη του απειλογήθηκε, είπε: «Τι λες πατέρα στραποχέραυνε, μαύρο συγνεφιασμένε, έναν θνητό που η μοίρα θάνατο του είχε από χρόνια γράψει, πώς θες ξανά από τον πολυστέναχτο να τον γλιτώσεις χάρο? Κάμε ό,τι θες, μα κι όλοι οι αθάνατοι δεν έχουμε ίδια γνώμη». Και ο Δίας γυρνώντας της απάντησε ο νέφελος τη βάχτης: «Παιδί μου τριτογένεια, θάρεψε, κι αλήθεια δεν μιλούσα με την καρδιά μου. Θέλω πάντα μου καλός μαζί σου να είμαι. Ό,τι γυρεύει ο νου σου κάμε το και μη χασομερίζεις». Αυτά είπε και η Αθηνά που το ήθελε και από τα πριν πετάχτηκε τις κορφές του Ολύμπου αφήνοντας με διασυχήθη κάτω. Κι ωστόσο χύμιζε στον Έκτορα πίσω ο Αχιλέας τρεχάτος δίχως ξανάσα. Πως λαφόπουλο ξοπίσω παίρνει σκύλος που απ' τη μονιά του το ξετόπωσε μέσα σε πλαγιές και λόγκους. Κι αν μια στιγμή θα ρει πως ξέφυγε τρυπώνοντας τα θάμνα, μ' αυτός δεν σταματάει το λάχνισμα και το τρεχιό ως να το βρει. Όμοια τον Έκτορα απ' τα μάτια του δεν άφηνε ο Αχιλέας. Κάθε που αυτός για τις καστρόπορτες του Δάρδανου εκινούσε τρέχοντας κάτω από τους καλόχτιστους για να βρεθεί τους πύργους, μπασκιδικοί του τον διαφέντευαν ψηλά με τις σαγίτες, όλο και πρόφτενε και τούμπαινε μπροστά, στον κάμπο πίσω γυρνώντας τον, και ατός του ευρίσκονταν μεριά του κάστρου πάντα. Πώς μέσα στο όνειρο δεν δίνεσαι να πιάσεις τον που φεύγει, και μήτε να τον πιάσεις δίνεσαι, μήτε κι αυτός να φύγει, όμοια και εκείνος δεν τον έφτανε και δεν εξέφευγε ο άλλος. Και τώρα πως ο Μέγας Έκτορας θα γλίτωνε του χάρου, αν για στερνή φορά και ολόστερνη σημά του δεν ερχόταν ο Απόλλωνας, ορμή και γόνατα γοργά να του χαρίσει. Κουνώντας το κεφάλι του έγνεφε στους άλλους ο Αχιλέας, πικρές αγίτες πας στον Έκτορα κανένας να μη ρίξει, μην άλλος δοξαστεί χτυπώντας τον και εκείνος δεν προφτάσει. Μα σύντας φτάσαν πια και τέταρτη φορά στις Βρυσομάνες, τη ζυγαριά του την ολόχρηση τέντωσε ο Δίας πατέρας και βάζε κλήρους δυο δεξόζαρβα του ανήλαιου του θανάτου, στη μια του αλογατάρι του Έκτορα και του Αχιλέα στην άλλη. Και από τη μέση ως την εσήκωσε το ριζικό του Εκτόρου γέρνει στον Άδη. Ευτής τον άφησε και ο Απόλλωνας ο Φίβος. Τότε η Αθηνά, η θεά η λαυκόματη, τον Αχιλέα σημώνει και ως πλάι του εστάθη με ανεμάρπαστα του συντυχαίνει λόγια: «Τώρα, Αχιλέα τρανέ, αρχοντόγενε, λογιάζω πως οι δυο μας δόξα περίτρανη θα πάρουμε στα αργήτικα καράβια, σκοτώνοντας μαζί τον Έκτορα κι ας μη χορταίνει απάλε. Μέσα από τα χέρια μας δεν γίνεται καθόλου να γλιτώσει, περίσσια κι αν μπασκίσει ο Απόλλωνας ο μακρός σαγητάρης, στουδία μπροστά του βροντοσκούταρου κι αν γυλιστεί τα πόδια. Μονέλα, στάσου εσύ κι ανάσανε, κι εγώ θα τρέξω τώρα τη γνώμη να του αλλάξω, αντίκρα σου να βγει να πολεμήσει», είπε η Αθηνά, και αυτός την άκουσε και χάρηκε η καρδιά του και στάθη απάστο χαλκομήτικο κοντάρι του ακουμπώντας. Και εκείνη αφήνοντας τον έτρεξε στον Έκτορα το γάβρο, του δίφοβου το δυόμα παίρνοντας και την τρανή φωνή του, και ως πλάι του εστάθη με ανεμάρπαστα του συντυχαίνει λόγια: «Σε ζόρισε ο Αχιλέας ο γρήγορος πολύ, αδερφέ μου, τώρα γύρω από το κάστρο κυνηγώντας σε με φτερωμένα πόδια. Μα εδώ ας σταθούμε και ας ανοίξουμε τον πόλεμο μαζί του». Και ο Μέγας Κρανοσής της Έκτορας απειλογιά της δίνει: «Και πρώτα αγάπη εσένα, δίφοβε, σου είχα περίσει από όλους τους αδερφούς που ο Πρίαμος γέννησε και εκάβει. Ωστόσο τώρα με στην καρδιά μου ακόμα πιότερο να σε έχω λογαριάζω, που για χατήρι μου αποκότησες, σαν είδες πού βρισκόμουν, όξο να βγεις, την ώρα που όλοι τους απόμειναν στο κάστρο». Τότε η Αθηνά, η θεά η λαυκόματη, του απειλογήθηκε, είπε: «Καλέ μου, αλήθεια και ο πατέρας μας και η μάνα η σεβαστή μας στα γόνατα μου επέσαν κλαίγοντας και οι σύντροφοι τρογύρα να μείνω μέσα εκεί, τι ανίποτος τους έχει αδράξει τρόμος. Μα μέσα μου οι καρδιάς παράζουνταν από καημό περίσσιο. Ας μπούμε τώρα στο ανδροπάλεμα με ορμή και τα κοντάρια μη λυπηθούμε για να μάθουμε τάχα ο Αχιλέας τους δυο μας θα μας σκοτώσει, στα καράβια του τα ματωμένα κούρσα να φέρει, για απ' το κοντάρι σου θα πέσει πρώτα εκείνος». Αυτά είπε η Αθηνά και κίνησε μπροστά πλανεύοντάς τον.
και όπως τρεχάτη κοντοζύγωσαν ο ένας του αλλού χυμώντας, ο μέγας κρανοσής της Έκτορας του μίλησε έτσι πρώτος. «Γε του Πηλέα, πια δεν σε σχέζομαι σαν πριν, που πήρα δρόμο στο κάστρο τρεις φορές ολόγυρα του Πρίαμου και ως χινώσουν να σε αντικρίσω δεν το βάστηξα. Τώρα η καρδιά με σπρώχνει να χτυπηθούμε πια κατάστηθα κι όποιον επάρει ο χάρος. Μονέλα τους θεούς να κράξουμε, τι άλλους δεν έχει αλήθεια κάλλιους μαρτύρους και βλεπάτορες στις σύμβασές μας τούτες. Τι το κορμί σου εγώ σκληρόψυχα δεν θα ντροπιάσω, αν ίσως μου δώσει τώρα ο Δίας τη δύναμη και τη ζωή σου πάρω. Τα ξακουστά σαν χρήσω τάρματα θα δώσω το κορμί σου στους αχαιούς για να το θάψουνε. Το ίδιο κι εσύ να κάνεις». Κι είπε ο Αχιλλέας ο γοργοπόδαρος σταύρο κοιτάζοντάς τον. «Έκτορα σκύλε, τα συμβάσματα κατά μεριά παράτα. Όπως ποτέ λιοντάρια και άνθρωποι πιστούς δεν δένουν όρκους, κι ουδέ και αρνιά και λύκοι σμίγουνε ποτέ τους να μονιάσουν, μονάχα μίσος ακατάλλητο δουλεύει ανάμεσό τους. Παρόμοια εγώ και εσύ δεν γίνεται να έχουμε αγάπη, μήτε όρκους να κάνουμε πριν ένας μας πέσει στη γη, τον Άρη για να χορτάσει με το γέμα του τον άγριο πολεμάρχο. Βάλε λοιπόν την πάσα τέχνη σου στο νου, καιρός να δείξεις κονταρομάχος και πολέμαρχος πως είσαι ψυχωμένος. Δεν έχεις γλιτωμό, το θάνατό σου ετοίμασε η παλάδα την ώρα αυτή με το κοντάρι μου. Και όλες μαζί τις πίκρες θα μου πληρώσεις για τους σύντροφους που σκότωσες γλισώντας», είπε και το μακρόσιο το έριξε κοντάρι του με φόρα. Μα τότε αντίκρα ο μέγας Έκτορας και τη ληξιά ξεφεύγει, τη έσκυψε ως τότε και από πάνω του πετώντας το κοντάρι το χάλκινο στο χώμα εμπήχτηκε. Τότε η Αθηνά το αρπάζει κρυφά από τον Έκτορα και το δω και ξανά στον Αχιλλέα. Και ο μέγας Έκτορας στον άψεγο γιο του Πηλέα φωνάζει: «Θεόμοιαστε Αχιλλέα, ξαστόχησες. Κι ουδέ το θάνατό μου από το Δία στα αλήθεια κάτεχες, καθώς καθιώσουν τώρα. Πολύ λογάς μοναχα εφάνηκες και κομποτή στα λόγια, για να ξεχάσω από το φόβο μου και ορμή και ανδριά μπροστά σου. Δεν θα μου μπήξεις το κοντάρι σου στο μεσοπλάτι ως φεύγω, μόνο μπροστά καθώς θα χύνουμε στο στήθος, αν τη χάρη σου κάμει ένας θεός. Μα γλίτωσε πιο πριν από το δικό μου χαλκό κοντάρι, που να χώνευε στη σάρκα σου όλο μέσα. Έτσι αλαφρότερο τον πόλεμο και οι Τρώες θα νιώθαν όλοι, αν πέθαινες και εσύ του στάθηκες η πιο βαριά κατάρα», είπε και το μακρόσιο το έριξε κοντάρι του με φόρα και του Αχιλλέα στη μέση αλάθευτα βαρίσκει το σκουτάρι, μα το κοντάρι πέρα επίδειξε. Θυμός τον συνεπήρε που η γρήγορη ρηξιά του ξέφυγε του κάκου από τα χέρια και με καρδιά σφιγμένη αισθάθηκε και ουδή είχε άλλο κοντάρι. Δρυμιά φωνή του δίφοβου έστειρε του στραφτό σκουταρά του για να του δώσει το κοντάρι του, μα αυτό σήμα δεν ήταν. Και ο Έκτορας τότε πια κατάλαβε βαθιά του και φωνάζει: «Αχ, σίγουρα οι θεοί στο θάνατο με έχουν καλέσει τώρα. Τον αντριωμένο εθαρρούν δίφοβο πως έχω πλάι μου κι είναι στο κάστρο αυτός και μένα αλίμονο με έχει Αθηνά πλανέψει. Πια τώρα ο μαύρος χάρος μέζωσε κι ουδέ μακριά μου στέκει. Δεν του γλιτώνω. Τέτοια απόφαση θα έχουν παλιά παρμένα ο Δίας και ο γιος του ο Μακροδόξαρος, αυτοί που πριν με αγάπη με παραστέκαν. Τώρα η μαύρη μου με συντυχαίνει μοίρα. Όμως να μην χαθώ από λέμη στα χιαδόξαστρα πριν γάμω έργο τρανό που κυμελούμενες γενιές να το θυμούνται». Ως είπε τούτα, ξεθικάρωσε το κοφτερό σπαθί του που από το πλευρό του δίπλα εκρέμονταν το δυνατό, το μέγα και χύθιο προς κυφτά, εθερόλαμνος ίδιος αητός που ξάφνου ψηλάθε από τα μαύρα σύγνεφα χυμάει στον κάμπο κάτω για κάποιο αρνί να αρπάξει αδύναμο για κελαγό δηλιάρι. Παρόμοια χύθισιώντας ο Έκτορας το κοφτερό σπαθί του. Χυμίζει και ο Αχιλλέας. Τα σπλάχνα του θυμός τα πλημμυρούσε ανήμερος και ο μπρος στο στήθος του το πλουμιστό πανόριο βάζει σκουτάρι. Πάνω εσάλευε το αστραφτερό του κράνος το τετρακέρατο και ολόγυρα κοιμάτιζαν οι τρίχες χρυσές για φούντα που είχε νοήφες το σπικνές τεριώσει απάνω. Πώς ξεπροβαίνει στα στρανάμεσα μες στην καρδιά της νύχτας ο αποσπερίτης, το μορφότερο ψηλά στα ουράνια στέρι. Παρόμοια ο κοφτερός στραφτάλιζε χαλκός που στο δεξιό του κουνούσε ο Αχιλλέας το θάνατο του Εκτόρου μελετώντας και το όμορφο κορμί του κοίταζε που κάλιο να χτυπήσει. Το άλλο κορμί του ακέραιο τάρματα τα χάλκινα σκεπάζαν τα όρια που κούσεψε τον Πάτροκλο τον Ανδριανό χτυπώντας και άνοιγε μόνο απά στην κλείδωση λαιμό που δεν είχε όμως πλάι στο λαρίνγι εκεί που ο θάνατος μόνο στιγμής πλακώνει. Και όπως χυμούσε, ο αρχοντογέννητος εκεί Αχιλλέας του ρίχνει και απαντικρή ο χαλός ξεπρόβαλε στον τρυφερό λαιμό του. Μα το λαρίνγι από το χαλκόβαρο δεν κόπηκε κοντάρι, για να μπορεί να δώσει απόκριση σαν θα του εμίλα εκείνος. Στη γη σωριάστη και ο αρχοντόγενος καυκήθηκε Αχιλλέας. Έκτορα αλήθεια σαν γραμμάτωνε στον Πάτροκλο, θαρούσες, θα γλίτωνες και με ένα πούλιπα δεν λόγιασες καθόλου, ανέμυαλε. Πολύ πιο ανδρόκαρδος εγώ είχα μείνει πίσω στα βαθουλά καράβια, αργότερα ξεπληρωμή να πάρω
και σου λύσα τα γόνα. Αν έσπλαχνα σκυλιά για γιού πεσένα θα σύρουν και οι αχαιοί τον Πάτροκλο θα θάψουν τιμημένα. Και τότε ο κρανοσής της Έκτορας μιλά του ξεπνεμένος. Έτσι ζωή γονιούς να χαίρεσαι και νιάτα σε εξορκίζω. Αχ, μη με αφήσεις σκύλοι αργήτικοι στα πλοία να με σπαράξουν. Μονάχα εσύ χαλκό και μάλαμα για ξαγορά μου δέξου, που θα σου δώσουν πλήθεια ο κύρις μου κι η σεβαστή μου η μάνα. Και πίσω το κορμί μου γύρισε στο σπίτι μου να βάλουν οι Τρώες μαζί με τις γυναίκες τους φωτιά και να με κάψουν. Κι είπε ο Αχιλλέας ο γοργοπόδαρος σταύρο κοιτάζοντάς τον. Μη με εξορκίζεις για στα νιάτα μου, για στους γονιούς μου σκύλε. Και όσον με σπρώχνει εμένα η λύσα μου και η μανιτά μου, ατός μου να κόψω, ομές να φάω τις άργες σου για αυτά που μου έχεις κάνει, τόσο είναι αλήθεια από το κεφάλι σου πως δεν θα διώξει ούτε ένας τους σκύλους. Κι αν ακόμα μου φέρναν εδώ την ξαγορά σου 10 φορές πιο πλήθεια κι 20 και να μου τάζαν κι άλλα. Κι ουδέ κι αν μου λένε αντιζήγεζε νοπρία μου στο κορμί σου με μάλαμα και πάλα η μάνα σου που σε έχει γεννημένα δεν θα σε βάλει απά στο στρώμα σου να σε μυρολογήσει. Μονάχα εσένα η σκύλη αλάκερο και αγιούπες θα σε φάνε. Κι ο Μέγας Έκτορας πεθαίνοντας απειλογιά του δίνει. Και μόνο που σε βλέπω το νιώσα κι ουδή ήταν να σου αλλάξω τη γνώμη, την καρδιά από σίδερο στα στήθια μέσα κλείνεις. Μα παφορμή δικιά μου πρόσεξε, μην οι θεοί θυμώσουν τη μέρα που και εσένα, Αντρόκαρδος κι ας είσαι, θα χαλάσουν στο Ζερβοπόρτιο μπρος ο Αλέξανδρος και ο Απόλλωνας ο Φίβος. Ως είπε τούτα, ευτής ο θάνατος του σκέπασε τα μάτια και από το κορμί ψυχή του επέταξε να κατεβεί στον Άδη, θρηνολογώντας για τη μοίρα της που αφήγε Ανδρία και Νιώτη. Τότε ο Αχιλλέας, ο αρχοντογέννητος, νεκρός κι ας ήταν, τούπε, πέθανε εσύ. Και μένα ο θάνατος καλός να έρθει την ώρα που ο Δίας θα ορίσει και η άλλη αθάνατη θεή να μ' ανταμώσει. Είπε και από το κουφάρι τράβηξε το χάλκινο κοντάρι και ως δίπλα γη τα φύκε τάρματα του γδίνει από τους ώμους αίμα γιωμάτα. Και άλλοι ολόγυρα μαζόχτηκαν αργίτες και θόρουν του Έκτορα θαμάζοντας το ανάρημα το δυόμα κι ουτένα στο κορμί του εζύγωσε χωρίς να το λαβώσει. Κι έτσι μιλούσαν ο καθένας τους στο διπλανό γυρνώντας. Για ιδές που αγγίζουμε τον Έκτορα και δεν αγριεύει τώρα σαν τότε που μας άναβε άσπλαχνα τη φλόγα στα άρμενά μας. Έτσι ο καθής μιλώντας του δίνε και μια χτυπιά από δίπλα. Κι όσο ο Αχιλλέας ο φτεροπόδαρος τον έδισε πετιέται και στους αργίτες με ανεμάρπαστα μιλάει και κραίνει λόγια. Φίλοι μου εσείς, αργίτες άρχοντες και πρωτοκεφαλάδες, μια κι οι θεοί μ' αξιώσαν και έριξα τον άντρα ετούτον, που όσα κακά δεν κάμαν οι άλλοι σύψυχοι μας τα έχει κάνει ετούτος, ομπρός. Ας πέσουμε συνάρματι στο κάστρο πάνω λούθε και συναϊδούμε οι Τρώες στα στήθη τους σαν τίβουλοι κρατούνε. Τώρα που αυτός εδώ σκοτώθηκε θα αφήσουν το καστρί τους για και να μείνουν λένε κι ας έχασαν τον Έκτορα για πάντα. Όμως γιατί η καρδιά μου κάθεται και τα αναδεύει ετούτα. Άκλαυτος, άθαυτος, κοιτάμενος στα πλοία νεκρός προσβαίνει ο Πάτροκλος. Που εγώ δεν γίνεται να τον ξεχάσω ως όπου στους ζωντανούς λογέμαι ανάμεσα και με βαστούν τα γόνα. Μα και στον Άδη αν όσοι βρίσκονται ξεχνούν τους πεθαμένους, εγώ και εκεί θα συλλογίζω με τον καρδιακό μου ακράνι. Μα τώρα ομπρός αργίτες, ψέρνοντας της νίκης το τραγούδι, στα βάθουλα καράβιας γύρουμε και ασύρουμε και τούτον. Τρανή είναι η δόξα μας, τον Έκτορα σκοτώσαμε το γάβρο, που οι Τρώες στο κάστρο του προσεύχονταν, Θεός θα ρίσει πως ήταν. Αυτά είπε και δουλειές ατέριασες του Εκτόρου κάνει τότε. Των δυο ποδιών του πίσω ετρύπησε τα νεύρα, από τις φτέρνες ως τα στραγάλια και τους πέρασε λουριά βοδιού από μέσα και τάδεσε στο αμάξι αφήνοντας να σούρνει η κεφαλή του. Και απά στο αμάξι ανέβει, τα άρματα τα ξακουστά φορτώνει και δίνει ευθύς βυτσιά στα λόγατα που πρόθυμα πετάξαν. Και ως σούρνονταν η σκόνη εφούντωνε, τα μαύρα τα μαλλιά του σκορπίζαν γύρα, το κεφάλι του στον κουρνιαχτό ευουλούσε που τόσες χάρες πριν το στόλιζαν και τώρα ο Δίας αφήκε οχτρή να τον τροπιάσουν άπρεπα στο γονικό του χώμα. Έτσι στη σκόνη το κεφάλι του σουρνόταν όλο, ωστόσο σειρωμαδιόταν η μητέρα του και ως είδε τον υιό της, τη στραφτερή της μπόλια επέταξε και τις κλειδιές αρχίζει. Σε θρηνολόι ξεσπάει και ο κύρις τους παραχτικό και γύρα μες στο καστρί οι γυναίκες κλήριζαν, θρηνολογούσαν οι άντρες. Και έμοιαζε ο θρήνος τους ανάπιασε φωτιά και καταλιούσε όλη την τρία την αψιλόχτιστη κορφή του κάστρου ως κάτω. Με διάσα μπόδιζε το γέροντα το φρενιασμένο ο κόσμος ως λαχταρούσε από την καστρόπορτα του δάρδανου όξο να βγει. Τα παρακάλια σε όλους άρχισε κυλούμενος στη λάσπη και όλους τους έκραζε με το όνομα γυρνώντας έναν.
Μη με κρατάτε, φίλοι, αφήστε με, κι ας με πονάει η καρδιά σας, να βγω από το κάστρο μόνος, στάρμενα τα αργήτικα να φτάσω και να προσπέσω στον ανήμερο, στον άγριο ετούτον άντρα. Μπορεί και να τραπεί τα χρόνια μου, μπορεί τα γερατιά μου να συμπονέσει και είναι γέροντας κι ο κύρις ο δικός του που τον γεννούσε και τον έθρεφε, βαρύ κακό να γένει στους τρώες, μα εμένα πολλούς πότισε τα πιο πικρά φαρμάκια, τι τόσους γιους τρανούς μου εσκότωσε πά στον ανθό της νιώτης. Για όλους αυτούς βαριά κι αμπόνεσα, μα δε χτυπιέμαι τόσο ως για τον έναν που η λαχτάρα του στον Άδη θα με σύρει τον Έκτορα. Αχ, ας ήταν άσβηνε μες στα δικά μου χέρια. Κάντοτε οι δυο μας θα χορταίναμε και βογγητό και θρήνω, ατός μου εγώ κι που τον γέννησε βαριό μυρί του μάνα. Αυτά θρηνώντας έλεγε κι έκλαιγε κι ο κόσμος όλος γύρα και κάβει στις γυναίκες άρχισε πικρό το μυρολόγι. «Παιδί μου, τι να ζω η τρισάμυρη τέτοιο κακό που με έβρε με το χαμό σου τώρα. Κι ήσουνα για μένα το καμάρι μέρα και νύχτα μες στο κάστρο μας και σ' όλους μας η σκέπη, σ' όλους τους τρώες και στις γυναίκες τους που ίδια Θεός σε βλέπαν. Τι ήσουν αλήθεια εσύ υπερφάνια τους η πιο τρανή όσο ζούσες. Να πω όμως τώρα ο μαύρος θάνατος και η μοίρα σε κρατούνε». Αυτά θρηνώντας έλεε, τίποτα δεν είχε ακούσει ωστόσο το τέρι του Έκτορα. Μαντάτορας κανείς δεν είχε τρέξει να τις μηνύσει όξω από το κάστρο τους πως έμεινε ο καλός της. Στον αργαλιό καθόταν κύφαινε μες στο αψηλό της σπίτι σκουτί διπλόφαρδο ολοπόρφυρο μυρολιόξο μπλιάζοντάς το και είχε προστάξει τις οριόμαλες μέσα στο σπίτι βάγες τρανό να στήσουν για τον Έκτορα πά στη φωτιά λεβέτη να βρει γυρνώντας από τον πόλεμο ζεστό λουτρό να κάνει. Και που να το ξέρει η τρισάμυρη, μακριά από τα λουτρά του πολύπως η Αθηνά τον έριξε με του Αχιλλέα τα χέρια. Ξάφνου οι σκληριές στα αυτιά της έφτασαν κυθρίνη από τον πύργο, χέρια και πόδια της παράλυσαν, της ξέφυγε η σαγίτα και αυτής μιλάει στις καλοπλέξουδες τις βάγες της γυρνώντας. «Ομπρός, έλατε διώξω πίσω μου, να μάθω τι έχει γίνει. Φωνές της πεθεράς μου αγρίκησα και στο δικό μου στήθος χτυπάει η καρδιά ως το στόμα φτάνοντας, μου πάγωσαν τα γόνα. Κάποιο κακό του Πρίαμου σίγουρα τους γιους πλακώνει τώρα. Τέτοιο ποτέ μη φτάσει μήνυμα στα αυτιά μου εμένα κι όμως τρέμω φρικτά τον άτρωμο Έκτορα μπας κι ο Αχιλλέας τον κάμπο ξεκόβοντάς τον από το κάστρο μας τον στρώσει ο μπρος μονάχο και μια για πάντα την ανέσπλαχνη παλικαριά του κόψη που έκλεινε εντός του. Τι δεν έμενε ποτέ μες στο άλλο ασχέρι μου μπρος τραβούσε και δεν άφηνε κανείς να τον περάσει». Αυτά είπε και από το σπίτι βγαίνοντας ίδια με ναύα εχήθη βαριά καρδιοχτυπώντας και έτρεχαν ξοπίσω τις υβάγες. Κι ως τον αντρών τη μάζοξη έφτασε στον πύργο απάνω, εστάθη, κοιτάζει πάνω από το καστρότυχο στον κάμπο και τον βλέπει μπροστά στο κάστρο που τον έσουρναν. Και τ' άλογα με βιάσει στον αχαιών τον σούρναν άσπλαχνα τα βαθουλά καράβια. Νύχτα ολοσκότεινη τα μάτια της με μιας αποσκεπάζει και πίσω πέφτοντας σοριάστηκε και λίγωσε η καρδιά της. Της φεύγει πέρα η κεφαλόδεση σκορπώντας δόθε κήθε η σκέπη, τα πλεχτάνα δέματα και το στεφάνι γύρα κυμπόλια, δώρο που της δόθηκε από τη χρυσή Αφροδίτη τη μέρα που την πήρε ο Έκτορας ο κρανοσής της στέρη στον Ιετίο να μύρια δίνοντας για αντίμεμά της δώρα. Κι οι συνυφάδες οι αντραδέρφες της την τριγυρίσαν όλες αναβαστώντας τη ως παρτάριζε να ξεψυχήσει ο μπρός τους κι αυτή ως συνέφερε και γύρισε ξανά στα συγκαλά της μες τις τροάδες πήρε και έλεγε με βογγητά και θρήνους «Έκτορα ειδόλια εγώ! Μας γέννησε μια μοίρα λέω τους δυο μας σε ένα στυνδρία στο αρχοντοπάλατο του Πρίαμου του κυρού σου στη Θήβα εμένα στα ριζώματα της δασωμένης πλάκος μες στο παλάτι του πατέρα μου που χαϊδανάστησέ με ο αρίζικος τη μαυρορίζικη που κάλιο μη γεννιόμουν. Και τώρα εσύ στις γης στα τρίσβαθα κοινάς στον Άδη κάτω και με ένα χείρα μες στο σπίτι μας με τον πικρό καημό σου να ζω με αφήνεις. Κι είναι ανήλικο, μικρό παιδάκι ο γιος μας που ειδόλια εσύ κι εγώ γεννήσαμε κι ούτε Έκτορα από σένα τούτος καλό θα ειδεί αφού πέθανες μήτε κι εσύ από τούτον. Και από τον πολύδακρο τον πόλεμο κι αν θα γλιτώσει τώρα πάλε όσο ζει καημοί του μέλλονται και συφορές περίσχες τι ξένοι ανθρώποι θα του πάρουνε τα μπελοχόραφά του. Τους φίλους το παιδί τους έχασε τη μέρα που ορφανεύει. Προς όλους σκύβει το κεφάλι του, το πλημμυράει το κλάμα και διψασμένο πάει τους σύντροφους για να βρει του κυρού του και σέρνει τούτον από την κάπα του τον άλλο από το χιτώνα. Και από σπλαχνιά κανείς και αντούδωσε για μια στιγμή την κούπα
Όμως τα χείλια μόνο του βρέξε τον ουρανίσκο του όχι. Τον ορφανό από το τραπέζι του σταμάνω κυρουδάτα, τον διώχνουν, τον χτυπούν, τον βρίζουνε με λόγια αγκυδωμένα. Τραβήξου πέρα και ο πατέρας σου δεν τρώει μαζί μας τώρα. Κλαμμένο το παιδί στη μάνα του κοινάει και πάει τη χείρα ο καστραφέντης μας. Στα γόνατα που πρώτα του κυρού του μονάχα με μεδούλια θρέφουνταν, με πλούσια αρνήσια ξύγια. Κι όντας ο γύπνος πια τον έπαιρνε και σκόρναε το παιχνίδι, στο κρεβατάκι του εκοιμότανε, στην αγκαλιά της νένας, σε στρώμα μαλακό, σα χόρτενε κάθε αγαθό η καρδιά του. Μα τώρα που χασε τον γύρι του πολλά τον απαντέχουν τον καστραφέντη, όπως τον έκραζαν οι Τρώες, και εσύ μονάχος τα καστροπόρτια τους διαφέντευες και τα τρανά τυχιά τους. Εσένα τώρα δίπλα στάρμενα κι αλάργα απ' τους γονιούς σου, σκουλίκια θα σε φαν γοργόστροφα, τους σκύλους θα χορτάσεις γυμνός. Κι ως τόσο πλήθεια κοίτουνται σκουτιά στο αρχοντικό μας, φασμένα από τις δούλες όμορφα ψηλά χαριτωμένα. Φωτιά τρανή θα ανάψω, απάνω της να κάψω τα σκουτιά σου. Αχ, δίχως κέρδος σου, τι σάβανο δεν είναι να σου γίνουν στους Τρώες μονάχα και στα τέρια τους να βγει το πένεμά σου. Τέτοια θρηνώντας έλεε και έκλαιγαν μαζί της και οι γυναίκες.